πρώτη φορά που ξεκίνησε και πήγε στη μάνα της, ξεκίνησε πάλι η χρήση. Αυτός ο χρόνος ήταν δύσκολο. Αυτός ο χρόνος ήταν φρικτός. Εποχές της που περνούσε, ας πούμε, τη δύσκολη περίοδο, μπορούσε να πιει και ένα μπουκάλι νόπλα. Μια εξομολόγηση που κόβει την ανάσα. Ο σύζυγος πασίγνωστου του μοντέλου και ηθοποιού την καταγγέλει στην κάμερα των αποκαλυπτικών πως θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του παιδιού τους που θα γεννηθεί σε 3 μήνες. Εσύ είσαι παντρεμένος με ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα της χώρας που έχουν κάνει και ένα πέρασμα από την τηλεόραση. Ο γάμος πότε έγινε περίπου? Έγινε περίπου πριν 2 χρόνια, το 2015, στην Γλυφάδα. Και ήταν ένας γάμος ο οποίος είχε απασχολήσει τότε τα μέσα. Γιατί από όσο θυμάμαι, υπήρχαν και φωτογραφίες στα site, υπήρχαν εκπομπές που είχαν ασχοληθεί με το γάμο αυτό. Ναι. Ήταν η εποχή τότε που θα γινόταν μια σειρά, θα επαναλαμβανόταν μια σειρά, και με αφορμή αυτή ασχολήθηκαν τα μέσα γιατί θα έπαιζε στη συγκεκριμένη σειρά. Ήταν μια σειρά που έπαιζε βράδυ. Ήταν μια σειρά που θα ξεκινούσε να ξαναγυριστεί το νούμερο 2. Είναι μια κοπέλα, η σύζυγός σου, η οποία ασχολείται και με το modeling, ασχολείται και με την ηθοποιία. Σταμάτησε το modeling εδώ και περίπου 10 χρόνια, σχεδόν. Ναι, σταμάτησε. Και μετά ασχολήθηκε με την ηθοποιία, έπαιξε γύρω στις 5-6 σειρές και έκτοτε έχει σταματήσει από το 2009. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε σε σειρά. Ο λόγος που σταμάτησε. Δεν μπορούσε πλέον να παίξει λόγω της χρήσης των ναρκωτικών. Δεν ήταν σε θέση πλέον. Ο σύζυγος ξεσπά και δηλώνει πως η πανέμορφη ηθοποιός, παρότι είναι 6 μηνών έγκυος, συνεχίζει καθημερινά την χρήση σκληρών ναρκωτικών. Ήξερες εσύ ότι υπήρχε ένα παρελθόν χρήσης? Ναι. Το γνώριζα και όπως είναι φυσιολογικό σε αυτές τις περιπτώσεις ήθελε να σταματήσει, ήθελε να κόψει και προσφέρθηκα εγώ και με τον καιρό βέβαια να τη βοηθήσω να κόψει. Το κατάφερα σχεδόν 1 χρόνο μετά και την κράτησα καθαρή για περίπου 1 χρόνο. Αυτός ο χρόνος ήταν δύσκολος. Αυτός ο χρόνος ήταν φρικτός. Δηλαδή υπήρχαν μέχρι και κλειδώματα στο σπίτι. Δεν μπορούσε να κάνει μόνη της τίποτα. Ακόμη και στη δουλειά την έπαιρνα μαζί. Δηλαδή δεν μπορούσε να την αφήσει σπίτι, γιατί και σπίτι μόνη της θα μπορούσε στις εποχές της που περνούσε, ας πούμε, τη δύσκολη περίοδο, μπορούσε να πιει και ένα μπουκάλι νόπλευμα. Είχε καταναλώσει όλες τις κολόνιες του σπιτιού. Αυτός ο ένας χρόνος. Δηλαδή φαντάζομαι και έτσι είναι η καθημερινότητά σου, η δουλειά σου. Την έπαιρνα μαζί, δεν μπορούσε ποτέ να έχει λεφτά επάνω της. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει μόνη της στο σπίτι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει για ψώνι. Ακόμη και έξω στα μαγαζιά που πηγαίναμε, έπρεπε να βλέπω που καθόμαστε για να ελέγχω τις κινήσεις της. Να βλέπω τι θα κάνει άμα σηκώθει να πάει στο μπάνιο. Άπειρες φορές να έχει πάει στο μπάνιο και να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Γιατί για να φτιάνει κεφάλι, που λένε. Από την πρώτη φορά που ξεκίνησε και πήγε στη μάνα της, ξεκίνησε πάλι η χρήση. Ξεκίνησε πάλι τη χρήση ηρωίνης και χαπιών σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν από τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης. Την έχει βρει δεκάδες φορές σε βρώμικα πεζοδρόμια στις κακόφημες περιοχές της Αθήνας. Ζει με το φόβο του τηλεφωνήματος πως θα του πούν πως την βρήκαν νεκρή από υπερβολική δόση. Ένας καθημερινός εφιάλτης. Άρα η σύζυγός αυτή τη στιγμή είναι 6 μηνών έγκυος και κάνει κανονικά χρήση ναρκωτικών. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή σε βαθμό, τι να σας πω, ενός χρήστη που κάθε μέρα πρέπει να κάνει και ηρωίνη και χάπια. Ενώ είναι έγκυος. Ενώ της έχει πει ο γυναικολόγος της, κορίτσι μου, αυτό που κάνεις το παιδί δεν θα είναι καλά. Ενώ της έχουν πει από το πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ, κορίτσι μου, τι κάνεις, τι παιδί νομίζεις θα βγάλεις. Κατανοεί ότι είναι έγκυος.
το παιδί το κατανοεί ότι είναι ήλιος, αλλά η απάντησή της όταν της λένε τι κάνεις είναι σιγά, άλλες έχουν κάνει χειρότερα. Τι θα πάθει. Τώρα, ας πούμε, επειδή δεν μένετε μαζί, φαντάζεσαι πού μπορεί να πηγαίνει. Ναι. Αφεύγει από τη Γλυφάδα, ανεβαίνει Αθήνα με το μετρό, παίρνει το λεωφορείο, είτε θα πάει στο Μενίδη για να αγοράσει, είτε θα πάει στο κέντρο της Αθήνας. Με την κοιλιά στο στόμα. Με την κοιλιά, ναι. Και, άμα, ναι. Και λόγω της εμφάνισής της, να βλέπεις μια γυναίκα δύο μέτρα, με μια κοιλιά... Είναι και ψηλή. Ναι, είναι ψηλή, ναι. Να βλέπεις μια κοιλιά τεράστια, να γυρίζει στους δρόμους και να είναι και ζαυλακωμένη. Φοβάσαι ότι μπορεί σε αυτούς τους δρόμους που κυκλοφορεί στην Αθήνα, γιατί εκεί που πηγαίνει δεν είναι και τα πιο καλά σημεία, φαντάζομαι, της πρωτεύουσας. Ότι μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Ότι μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ τρέμω. Εκείνη δεν το καταλαβαίνει. Τρέμω. Παλαιότερα, πριν 1,5 χρόνο, ξέρεις πόσες φορές την ψάχναμε στην Αθήνα από υπερβολική, και τη βρίσκαμε υπερβολική δόση στα νοσοκομεία. Πολλές φορές. Επειδή τρέμω και της το λέω, της το έλεγα μάλλον, τώρα δεν έχουμε επαφή, δεν το καταλαβαίνει. Μα ποιος άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση καταλαβαίνει, αν καταλάβαινε θα το έκανε. Πρωταγωνίστησε στις πιο επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Περπάτησε δίπλα στα πιο διάσημα μοντέλα. Ενώ φωτογραφήθηκε σε δεκάδες κοσμικά πάρτι και έγινε εξώφυλλο σε περιοδικά. Πλέον η ζωή της έχει πάρει μια τροπή που ούτε και εκείνη θα μπορούσε να φανταστεί. Η χρήση των ναρκωτικών την κατέστρεψαν κυριολεκτικά. Δεν φοβάται μήπως κάποιος στον δρόμο την αναγνωρίσει. Όχι. Όχι. Γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο εύκολα μπορεί κάποιος να το αναγνωρίσει. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο το πρόσωπό της, συγκεκριμένη η εμφάνισή της. Δεν φοβάται ότι στη μέση του δρόμου, στην Ομόνια, πίσω στους δρόμους εκεί, στη μεταμόρφωση στο Μενίδη. Και με την κοιλιά τούρλα, να το πω πάρα πολύ απλά και λαϊκά, να πει κάποιος, η τάδε, τι χάλια είναι αυτά. Μα έτσι την, όταν την έψαχνα παλιά, μα μου λέγανε η κοπέλα από την ηθοποιό, ναι. Μου λέει δεν πέρασε ή πέρασε. Μα την αναγνωρίζουν, δεν την νοιάζει. Και το ότι από εκεί που ήταν στην τηλεόραση και τη βλέπανε ξαφνικά, τη λένε α, πέρασε από εδώ τώρα πριν από λίγα πριν να κάνει χρήση. Όχι. Καθόλου. Μα την έχω δει να κάνει χρήση στο δρόμο. Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο. Σε ένα βρώμικο πεζοδρόμιο. Κάτω. Στο δρόμο. Ναι.